θέλει καταστρέψει τα ανομία ημών και θέλει ρίψει πάσα στα αμαρτία αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Το μεμονωμένο πίμνιο, εξαιτίας του τρόπου ζωής του και της συνειδητής επιλογής του να μην λογαριάσει καμία μορφή προσωπικού ή κοινωνικού κόστους, είναι απολύτως σίγουρο και αναπαυμένο ότι ο Κύριος πρόκειται να καταφέρει ό,τι εκείνο δεν μπορεί να καταφέρει. Ότι ο Κύριος θα κάνει ό,τι εκείνο δεν μπορεί να κάνει. Ότι ο Κύριος θα πετύχει εκεί όπου εκείνο απέτυχε. Είναι σίγουρο. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ, ότι ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Ό,τι δεν μπορώ εγώ να κάνω, που παλεύω αλλά δεν μπορώ, θα το κάνει εκείνος, γιατί είμαι ένα μεμονωμένο πίμνιο. Ένα πίμνιο που δεν συναλλάσσεται, δεν διαπραγματεύεται. Ένα πίμνιο που ο νους του, η προσοχή του είναι πώς θα ακούσει όχι την οποιαδήποτε φωνή, άποψη ή γνώμη, αλλά τι λέει ο Θεός. Και αυτό γίνεται μόνο εν το μέσο του Καρμήλου, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Ηλία το Θεσβήτη.